Πρέπει να πούμε ότι η απαξίωση του σιδηρόδρομου έρχεται από πολύ μακριά. Δεν είναι δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Μπορεί στην εποχή του Τρικούπη να αναπτύχθηκε, αλλά αργότερα οι επιλογές που έκανε η αστική τάξη άλλαξαν. Τα συμφέροντά τους ήταν με την αυτοκινητοβιομηχανία. Σήμερα βέβαια η επιλογή είναι να γίνει η Ελλάδα πύλη εισόδου εμπορευμάτων προς την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι σχεδιάζεται η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου από μονοπωλιακούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Βέβαια, ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρόμου είναι ήδη πεδίο αντιπαράθεσης οικονομικών συμφερόντων. Είναι γνωστό ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την οδηγία που υπόθηκε προηγουμένως για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο, υλοποιείται από τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Είναι μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης που έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με ορατά τα αρνητικά αποτελέσματα. Κατάργηση μεγάλου αριθμού δρομολογίων, αύξηση των εισιτηρίων, μεγάλη μείωση του προσωπικού. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το σιδηροδρομικό δίκτυο μένει ανολοκλήρωτο και σε συνεχή πορεία συρρήκνωσης παρά όλα αυτά τα έργα που λέμε ότι έχουν οριμάσει. Είναι γνωστό ότι τις ιδιωτικοποιήσεις τις πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός μέσα από τις αυξήσεις των εισιτηρίων, των τιμολογίων, τη μείωση της ασφάλειας, των δρομολογίων, την εγκατάλειψη των σιδηροδρομικών μεταφορών, της περιφέρειας και της απολύσης των εργαζομένων. Η θέση μας είναι ότι ο σιδηρόδρομος πρέπει να αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα, να γίνει το βασικό μέσο μεταφοράς των λαϊκών στρωμάτων και της διασύνδεσης των διαφόρων περιοχών της χώρας μεταξύ τους μέσα από ένα πυκνό, φτηνό και αξιόπιστο δίκτυο γραμμών που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας, του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, της παραγωγής σιδηροδρομικών σειρμών, τροχαίου υλικού, που βλέπουμε ότι το εργοστάσιο έχει εγκαταλειφθεί, και νέων τεχνολογιών ώστε η χώρα μας να μειώσει την εξάρτησή της. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, και ο λαός μας πρέπει να αντιδράσει. Αυτή είναι η θέση μας στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και να διεκδικήσουν την ανάπτυξη ενός σιδηροδρόμου και των μεταφορών συνολικά να έχει σαν αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό βέβαια είναι πέρα και έξω από την πολιτική σας. Στηρίζεται άλλη γραμμή, τις μονοπωλιακούς ομίλους και τις μεταφορές που θα υπηρετούν την κυκλοφορία τους και γι' αυτό χρειάζεται εδώ μία ένταση της πάλης. Όσον αφορά βέβαια την πρόταση σήμερα, είναι γνωστό ότι θα υπηρετηθεί αυτή η πολιτική. Σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθούν και οι δύο οι προτινόμενοι από τον Υπουργό. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Παρόν θα ψηφίσουμε